Καλησπέρα. Ονομάζομαι Νίκος Αδάμ και την πρώτη φορά που με κάλεσα στο TEDx Web αισθάνθηκε κάπως ευχάριστα για αυτό που έχει γίνει. Γιατί παρακολούθησα βίντεο TED στο διαδίκτυο. Μιλήσαμε με την κυρία Φανή, με την κυρία Φανή για όλα αυτά και χάρηκα πάρα πολύ γενικά για όλο αυτό. Σήμερα θα σας μιλήσω λίγο για τη δουλειά μου και αυτό που κάνω και ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ούτε τόσο μικρός ούτε πολύ μεγάλος για να κάνει οτιδήποτε. Μπορεί ο καθένας ξεχωριστά άμα προσπαθήσει να το καταφέρει αυτό που θέλει. Ξεκίνησα από την ηλικία των 6 ετών να πειράζω και να σκαλίζω γενικά όλα τα ηλεκτρονικά του σπιτιού και τα ηλεκτρικά. Και έτσι όπως ήταν φτιαγμένα εκείνη την εποχή, ήταν λίγο πιο περίπλοκα από τώρα. Δηλαδή, έχω το κινητό μου, κάνω ένα check-in, ωραία, είμαι εδώ. Τότε ήταν αλλιώς. Για να κάνεις το λεγόμενο check-in, δεν πατούσε ένα κουμπί, πατούσες 10 κουμπιά, παράδειγμα. Καθώς μεγάλωσα και ήρθε και ο πρώτος υπολογιστής στο σπίτι, άρχισα εκεί πέρα να πειραματίζομαι, να παίζω με τα συστήματα του υπολογιστή. Μια φορά παραλίγο να τον κάψω κιόλας, αλλά τέλος πάντων. Και εκεί πέρα άρχισα γενικά να δημιουργώ τα πρώτα μου πράγματα. Αφού μεγάλωσα σιγά σιγά και άρχισα να μαθαίνω κι άλλα πράγματα, ασχολήθηκα και λίγο με το βίντεο και τη φωτογραφία. Έφτιαξα τα πρώτα μου εφές για βίντεο, εκρήξεις και όλα αυτά τα σχετικά. Με μια σπιτική κάμερα, με τις απλές. Αφού μεγάλωσα λίγο ακόμα, έφτασα στην ηλικία των 12 ετών που είμαι και σήμερα, δημιούργησα ένα site, το λεγόμενο Tech is Gay. Το συγκεκριμένο site εκεί πέρα σκέφτηκα να φτιάξω ένα site το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει τη δουλειά μου και να τη χρησιμοποιήσει ανάλογα για το πώς θέλει αυτός. Αφού λοιπόν το δημιούργησα, ανέβαζα εκεί πέρα τα projects και τα λοιπά. Όμως, μία μέρα είδα ότι δεν έχει φοβερή απήχηση από όλο αυτό και σκέφτηκα να το κάνω ένα blog για gaming. Ούτε αυτό είχε βέβαια φοβερή απήχηση, διότι υπάρχουν τόσα εκεί έξω με το ίδιο θέμα. Και έτσι το ξαναπήγα πάλι να ανεβάζω τη δουλειά μου. Το Σεπτέμβριο του 2013 άρχισε πιο δυνατά να μπαίνω στο site μου και σκέφτηκα γιατί να μην το εξελίξουμε όλο αυτό και να το κάνουμε καλύτερο. Και άρχισα να φτιάχνω υπό sites, υπό κατηγορίες του site, όπως π.χ. διάφορες υπηρεσίες, email, cloud storage και πολλά άλλα, τα οποία μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει. Τον Οκτώβριο του 2013 είχα πάει σε ένα συνέδριο που διοργάνωνε το Google Developers Festival της Θεσσαλονίκης και μίλησα εκεί πέρα για κάποια πράγματα. Και για τα τυχάνη μου προγράμματα που έχω φτιάξει και όλα αυτά. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν πιο πολλοί κόσμοι να μπαίνουν στο site μου, με αποτέλεσμα ότι έπρεπε να δουλέψω όλο και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή το site το έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο εμένα μου αρέσει. Έχει πολλές υποκατηγορίες, έχει ένα blog, έχει διάφορα άλλα θέματα και το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα. Το όνομα του, το Tech is Game, προήλθε επειδή όντως για μένα η τεχνολογία είναι ένα παιχνίδι. Ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Το οποίο όμως ποτέ δεν σταματά γιατί συνέχεια εξελίσσεται. Και έτσι όπως ήταν όλο το site, με αυτό το όνομα το οποίο έδινε αυτή την ένδειξη ότι η τεχνολογία είναι ένα παιχνίδι, ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι όντως είναι και ήδη άρχισα να ξεκινάω να το δείχνω δημιουργώντας κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία θα θέλω να φτιάξω στο μέλλον τα οποία θα μπορεί να μπαίνει κάποιος και να μαθαίνει για τεχνολογία. Αυτά.